Η επιτυχία της σημερινής απεργίας, αλλά και της απεργίας της 10 Ιούνιου, είναι η καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση και στον κύριο Χατζηδάκη, που ισχυρίζονται ότι το νομοσχέδιο είναι προοδευτικό, πως το θέλουν οι εργαζόμενοι. Σε ποιους τα λένε αυτά και δεν ντρέπονται? Στους εργαζόμενους στα λογιστικά γραφεία που έχουν ξεχάσει τι πάει να πει ωράριο? Με την εντατικοποίηση τις απλήρωτες υπερορίες να χτυπάνε κόκκινο? Τους εργαζόμενους στις ελεγκτικές συμβουλευτικές εταιρείες που ξέρουν πολύ καλά τα δίθεν θετικά της τηλεργασίας, το τι σημαίνει το δικαίωμα στην αποσύνδεση? Αυτό που αποδείχθηκε και το διάστημα της πανδημίας είναι ότι σημαίνει να απαντάμε σε κλήσεις εργοδοτών για τα δίθεν έκτακτα, ακόμα και Σαββατοκύριακα και βραδινές ώρες. Την ώρα μάλιστα που το νομοσχέδιο προβλέπει να είναι ο εργαζόμενος stand-by ακόμα και όλο το 24ωρο, φυσικά αν συμφωνεί. Μια συμφωνία όντας απομονωμένος στο σπίτι του απέναντι στην καθημερινή επίθεση της εργοδοσίας. Μια συμφωνία και ελευθερία που οδήγησε τηλεργαζόμενες μητέρες που τόσο κόπτεται η κυβέρνηση, που δεν δικαιούταν καν άδεια ειδικού σκοπού, να εργάζονται ξημερώματα και αργά το βράδυ. Τα όσα αναφέρει ξεδιάντροπα ο Υπουργός για την πατρική άδεια και την προστασία τους δικαιώματος της μητρότητας, να πάει να τα πει στις γυναίκες εργαζόμενες του κλάδου που πιέζονται για να μην μείνουν έγκυες, και αν μείνουν οι εργοδότες εκδικούνται με πίεση να δουλεύουν μέχρι και μία μέρα πριν γεννήσουν. Να πάει να τα πει στις εργαζόμενες στις ελεγκτικές εταιρείες που μέχρι πριν 1,5 χρόνο αναγκάζονται να γυρνάνε στη δουλειά με 2 μηνών μωρό ή να παίρνουν άδεια άνευ αποδοχών γιατί δεν δικαιούνταν άδεια αλοχίας αντίστοιχα του εξαμήνου του ΑΕΔ, κάτι που καταφέραμε μέσα από την πάλη μας με το σωματείο. Ή μήπως θέλουν οι εργαζόμενοι του κλάδου την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας που επιδιώκουν με το νέο νομοσχέδιο? Είμαστε τόσο ελεύθεροι να δουλέψουμε 10 ώρες τη μέρα τάχα για να πάρουμε ρεπό την Παρασκευή, αλλά δεν είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε έστω την Κυριακή αργία? Μας λένε για την ψηφιακή κάρτα ότι προστατεύει το ωράριο, την ώρα που οι μεγάλοι εργοδότες ήδη επιδιώκουν το σπάσιμο του χρόνου εργασίας σε ενεργό και ανενεργό, όπως τα διάφορα meetings και τα σεμινάρια που λένε πως δεν προσμετούνται στο 8ωρο και δεν θεωρούνται εργάσιμος χρόνος. Την ώρα που εκβιάζουν σε τέτοιο βαθμό για την αποδοτικότητα του εργαζόμενου που έχουν εισάγει μέχρι και σύστημα χρονομέτρησης των εργασιών των συναδέλφων. Και όλα αυτά όταν ήδη από το 2017, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, σε ατομικές συμβάσεις μεγάλων μονοπωλίων του κλάδου, το διάλειμμα ήταν εκτός οκταώρου, η υπερεργασία συμψηφίζεται στο μισθό και οι υπερορίες, αν και όποιες πληρώνονται, υπολογίζονται μετά τις 10 ώρες δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και με αυτή τη βαρβαρότητα και τη χυδαία υπεράσπισή της δεν χωράει κανένα συμβιβασμός. Αυτή τη ζούγκλα θέλουν να νομιμοποιήσουν και να επεκτείνουν. Μας φοβούνται, γι' αυτό λύσαξαν μπροστά και στις δύο τελευταίες απεργίες. Μας φοβούνται και καλά κάνουν, γιατί έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε μέσα από τον οργανωμένο αγώνα, τη συλλογική δράση, τη διεκδίκηση για καλύτερους όρους ζωής και δουλειά με βάση τις δικές μας, τις σύγχρονες ανάγκες. Συνεχίζουμε και θα τα καταφέρουμε.